Καλεσμένος σήμερα είναι ο κύριος Κώστας Σκανδαλίδης, πολύ παλιό και έμπειρος στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πάντα κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Καλημέρα κύριε Σκανδαλίδη. Καλημέρα κύριε Τιμά. Έλεγα πριν, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι προφανώς η πολιτική ζωή θα ξαναρχίσει, αλλά δεν θα είναι ίδια με πριν. Όχι, ελπίζω ότι δεν θα είναι ίδια. Σωστά. Να ελπίζουμε ότι δεν θα είναι ίδια. Ελπίζω ότι δεν θα έχει αυτή την ένταση και αυτή την πόλωση και το διχασμό που προμείνει όλη μέχρι τώρα η πορεία. Βλέπω ότι είναι δύσκολο να βάλεις τις φωνές και να τσακώνεσαι, ας πούμε, σαν τον κόκορα στα τηλεοπτικά παράθυρα, όταν έχεις πίσω σου το πένθος για 57 ανθρώπους αδικοχαμένους, κυριολεκτικά αδικοχαμένους. Αυτή είναι μια αλλαγή. Αλλά νομίζω ότι αλλάζει και το περιεχόμενο της κουβέντας. Δηλαδή, νιώθω ότι σιγά σιγά αυτό που επικρατεί είναι τα προβλήματα του ελληνικού κράτους. Ένα μέρος τους είναι τα προβλήματα του ΟΣΕ. Και το ερώτημα, ποιος και πώς μπορεί να τα αλλάξει, να τα διορθώσει. Βεβαίως. Πιστεύω ότι αυτό είναι το. Θα γίνει πιο πολιτική η αναμέτρηση προφανώς μετά από αυτό. Αν και εγώ δεν έχω μεγάλες ελπίδες για το πώς θα εξελιχθεί μέχρι το τέλος, γιατί πάει αρκετά πίσω. Ναι. Και φοβάμαι ότι θα ξαναμπούμε στη φάση της όξυσης, γιατί κόμματα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία κυρίως και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν στρατηγική εν ώψη τέτοιων εξελίξεων. Γιατί πιστεύω ότι η ρευστοποίηση που γίνεται στο εκλογικό σώμα είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή την εποχή και φαντάζομαι ότι μια στρατηγική αιμονή, ας πούμε, στην αυτοδυναμία οποιοδήποτε ή στην αίσθηση που έχει ο κύριος Τσίπρας ότι μπορεί να έρθει πρώτο κόμμα να γίνει μονόδρομος και τίποτα άλλο, νομίζω ότι αυτή η αναμέτρηση δεν έχει πια τον ίδιο χαρακτήρα που είχε πριν. Άρα εδώ ανοίγεται λίγο το πολιτικό παιχνίδι και το ΠΑΣΟΚΑ είναι διατεθειμένο να συμβάλλει αποφασιστικά στο να υπάρξει μια πιο ήρεμη προεκλογική περίοδος με συγκεκριμένες θέσεις πάνω στα προβλήματα, με το θέμα της Ελλάδας της επόμενης μέρας. Όλα αυτά θα μπουν στον πολιτικό διάλογο, ελπίζομαι η φωνή μας να ακουστεί. Ναι. Είπε χτες κάτι ο κ. Ανδρουλάκης, είπε ότι δεν υπάρχει θέμα ακυβερνησίας, η Ελλάδα θα έχει κυβέρνηση έτσι και αλλιώς, αλλά τι εννοούσε? Εννοούσε προφανώς ότι εμείς θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να έχει κυβέρνηση. Τώρα από εκεί και μετά εξαρτάται από την λαϊκή ψήφο αυτό το πράγμα. Εννοείται από την πρώτη Κυριακή. Έδειχνε και ένα τόνο αισιοδοξίας η δήλωσή του για την ψήφο στο ΠΑΣΟΚ. Προφανώς, γιατί αν το ΠΑΣΟΚ πάρει ένα πολύ χαμηλό ποσοστό που δεν το έρχεται κανένας και δεν το πιστεύει κανένας από εμάς, είναι φανερό ότι δεν θα έχει την ίδια συμβολή στην μετεκλογική μέρα, ας πούμε. Είναι πολύ νωρίς προφανώς, αλλά έχουμε 2-3 πρώτες δημοσκοπήσεις και εσείς που είστε έμπειροι πολιτικοί μυρίζεστε και την ατμόσφαιρα. Αισθάνεστε ότι αλλάζει, θα αλλάξει θεμελιωδώς η ψηφοφορία? Νομίζω ότι ο κόσμος αποστασιοποιείται τώρα από τη δεδομένη πολιτική κατάσταση σε ένα μεγάλο βαθμό και κυρίως οι νέες γενιές. Και το ερώτημα είναι αν θα πάνε να ψηφίσουν. Έτσι είναι ένα πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα που είναι πάρα πολύ σοβαρό είναι ότι αυτή η αποστασιοποίηση και η ρευστότητα που επιφέρει μπορεί να οδηγήσει εκπλήξεις στις εκλογές, οι οποίες δεν μπορεί κανείς να τις προσδιορίσει από τώρα. Και άρα και οι μετρήσεις αυτών των ημερών έχουν πολύ πρόσκαιρο χαρακτήρα. Εάν στις προηγούμενες εκλογές, για παράδειγμα, ή μάλλον στις εκλογές του 2012, κρίθηκε το αποτέλεσμα για το ΠΑΣΟΚ, σε μια τελευταία εβδομάδα που έπεσε από το 20% στο 12%, καταλαβαίνετε ότι ακόμα περισσότερο ρευστεί η κατάσταση τώρα και όταν θα φτάσουμε στις εκλογές. Τη Δευτέρα, την Τρίτη, πριν τη Σελίδα, θα ξέρει κανείς το αποτέλεσμα. Mm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Πολλοί έχουν κάνει αυτή τη σύγκριση με το 12. Αλλά λένε πάλι από την άλλη μεριά ότι το 12. Δεν θα γίνει αυτό που είναι το 12. Δεν λέω θα γίνει αυτό. Mm-hmm. Το λέω όμως ότι θα υπάρχει αναδιάταξη ποσοστών και συσχετισμών στην πολιτική ζωή. Και εδώ ανοίγεται και μια μεγάλη ευκαιρία και στο ΠΑΣΟΚ να αποδείξει ότι παρά το συστημικό του χαρακτήρα δική διακυβέρνηση τόσα χρόνια, έχει και την περιουσία του που ήταν οι αλλαγές που έγιναν στη χώρα με αυτό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό απέναντι σε όλα τα προβλήματα αντιμετωπίζει σήμερα ο τόπος. Δηλαδή την ικανότητα διακυβέρνησης, τη δυνατότητα των αλλαγών, την προγραμματική πρόταση που επιμένει να την φέρνει συνεχώς ο κ. Ανδρουλάκης στο προσκήνιο κάθε μέρα από εδώ και πέρα. Μια ολόκληρη πλατφόρμα, ας πούμε, κυβερνητικής συνεργασίας που θα εμφανιστεί λίγο πριν τις εκλογές σε επίπεδο πολιτικών θέσεων και προγραμμάτων. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να μας δώσει τη δυνατότητα να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό των επιδιώξεών μας. Mm-hmm.
Τώρα, ένας δεύτερος λόγος που ήθελα να μιλήσουμε είναι ότι είδα, δεν το έχω πάρει ακόμη στα χέρια μου, αλλά είδα ότι γράψατε ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Θα το πάρει αύριο σίγουρα. Ωραία. Έχει ένα παράξενο τίτλο, το Πασόκ μετά. Μετά από τι? Το μετά είναι στα αγγλέζικα. Ναι, το είδα και αυτό. Η εποχή μετά. Ακούτε όλοι που λένε μεταπολίτευση, μεταδημοκρατία, μεταντιπροσώπευση, μετανεωτερικότητα, όλα αυτά. Προσπάθησα να δω την ευρύτερη οπτική των εξελίξεων που έχουν σχέση και με τον κόσμο και με την περιοχή μας και με όλα, να βάλω κάποιους στόχους και παράλληλα να δώσω μια πρώτη απάντηση τι θα μπορούσε να είναι ένα κόμμα που γεννιέται σήμερα, αναγεννιέται σήμερα ας πούμε, για να, με βάση τις νέες εξελίξεις, την τεχνολογία και σε όλα, και στις πολιτικές βέβαια και τις εξελίξεις, τις γεωστρατηγικές και τις γεωπολιτικές, τι θα μπορούσε να προσφέρει σαν πρόταση στη χώρα και πώς θα το ίδιο μπορεί να αλλάξει. Προκειμένου να πετύχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για να σας το κάνω λίγο πιο λιανά, θέλω να πω αυτό που λέω καθημερινά εγώ αυτόν τον καιρό. Ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα που για να παίξουμε ρόλο πάντα ερχόμασταν από το μέλλον. Όπως κάναμε το 1981, ας πούμε. Ήρθαμε από, όχι με τον παλιό πολιτικό κόσμο, με μια καινούργια εποχή. Με την ίδια το ρυθμό που αλλάζει σήμερα η εποχή, μόνο ένα κόμμα που μπορεί να έρθει από το μέλλον και να δώσει μια πρώτη απάντηση στα ποιο θα ήταν ένα σύγχρονο υπόδειγμα πολιτικής ή ένας τύπος πολιτικής οργάνωσης. Αυτό επεξεργάζεται το βιβλίο και νομίζω ότι παρά το ότι έχει το στενό τίτλο το Πασόκ μετά, αφορά όλο το πολιτικό σύστημα. Ναι, έτσι καταλαβαίνω και εγώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Πασόκ το ίδιο, υπάρχει και είναι λογικό εσείς που είστε εκεί να προσπαθείτε να είστε αισιόδοξος και να, ή τουλάχιστον να δίνετε τη μάχη με αισιοδοξία, αλλά υπάρχει και η άποψη ότι δεν μπορεί να ανακάμψει. Δηλαδή, το Πασόκ χρεώνεται όλα όσα χρεώνει ο κόσμος, δικαίως ή αδίκως, στο πολιτικό σύστημα συνολικά, και δεν μπορεί να βγει απ' έξω και να εμφανιστεί ως κάτι διαφορετικό και καινούριο. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο απαντήσεις σε αυτό. Η πρώτη αφορά τις νεότερες γενιές που δεν το γνώρισαν και που τώρα ως ανάμνηση και ως, αν θέλετε, μεταφορά μνήμης από τους δικούς τους, αρχίζουν να το βλέπουν με κάποιο αξιοπερίεργο τρόπο. Υπάρχει όμως και ένα μεγάλο στελεχειακό δυναμικό που βρίσκεται στην αποχή, που κάλυψε ένα πολύ μεγάλο μέρος της αποχής των προηγούμενων εκλογών και που ήταν από τη δική μας παράταξη. Όπως και κάποιοι που έχουν ψηφίσει για λόγους πρόσκαιρους στη Νέα Δημοκρατία ή το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί απογοητεύτηκαν, γιατί δεν περίμεναν από εμάς να κάνουμε τα μνημόνια και όλα αυτά. Νομίζω όμως ότι και η δυναμική των στελεχών και η δυναμική του χώρου και ο τρόπος που είναι σαν οργανωμένο κόμμα είναι καλύτερο από όλα τα άλλα, κύριε Τσίμα. Δηλαδή δεν υπάρχει, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τόσο οργανωμένος, ούτε η Νέα Δημοκρατία είχε ποτέ καμιά οργάνωση της προκοπής. Εμείς έχουμε ακόμα, διατηρούμε μια σποδηλική στήλη, έχουν μπει και νέοι άνθρωποι τώρα. Είναι, δηλαδή γεννιούνται υποκειμενικές προϋποθέσεις να κάνουμε ένα άλμα μπροστά. Το άλμα αυτό θα το πετύχουμε αν καταφέρουμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε μόνο ένα συστημικό κόμμα, αλλά και ένα κόμμα που εγγυάται κάποιες αλλαγές στη χώρα που μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει και από την εμπειρία του και από την αντίδραση των άλλων στις δικές μας προσπάθειες που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να πω ότι πολιτικά οι όροι, όπως και η επιστροφή της σοσιαλδημοκρατίας, με έναν τρόπο, δηλαδή το κράτος, το κοινωνικό κράτος είναι απαραίτητο, να δυναμώσει, τα θέματα που έχουν σχέση με την δημοκρατία είναι επίκαιρα όσο ποτέ άλλοτε, τα θέματα που έχουν σχέση με τα κοινωνικά συμβόλαια γίνονται ακόμα πιο επίκαιρα. Δηλαδή η επιστροφή της σοσιαλδημοκρατίας είναι και μια αντικειμενική, αν θέλετε, πραγματικότητα και στην Ευρώπη και παντού, ανεξάρτητα αν τα κόμματα τα σοσιαλδημοκρατικά κατάφεραν να βγουν από την κρίση τους. Άρα εμείς έχουμε να πούμε με βάση τις διαχρονικές μας αξίες. Μάλιστα. Ένα καινούργιο αφήγημα. Αυτό θέλουμε. Έχουμε μπροστά μας δύο τουλάχιστον μήνες για να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι αρκετή για μας να αποδείξουμε ότι θα είμαστε πρωταγωνιστές την επόμενη μέρα των εκλογών. Καλημέρα κύριε Σκανδαλίδη. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Καλημέρα.